Υπήρξε ένα περιστατικό, όπως γνωρίζετε, σε μια σχολική μονάδα, έξω στην ουσία από το σχολείο. Δυστυχώς, ένας γονέας επιτέθηκε σε έναν άλλο. Είχαμε σωματική βία στην ουσία, με πολλαπλά χτυπήματα του ενός γονέα, σε ένα διαπληκτισμό που έγινε για το πότε πρέπει να κλείνει η πόρτα του σχολείου και πότε δεν πρέπει να κλείνει. Προφανώς η διεύθυνση και το προσωπικό του σχολείου τηρούσε την νομοθεσία που προβλέπεται. Ο ένας γονέας που επιτέθηκε, στην ουσία αυτός ζητούσε να ανοίξει πόρτα σε χρονική διαδικασία που δεν προβλεπόταν. Ο δεύτερος γονέας, η πόρτα κλείνει την ώρα που χτυπάει το κουδούνι. 8 και 4 που χτυπάει το κουδούνι, που μαζεύονται για προσευχή και για ενημέρωση, πιθανή ενημέρωση από την διεύθυνση του σχολείου προς τα παιδιά. Πρέπει να κλείνει εκείνη τη στιγμή η πόρτα για λόγους ασφαλείας. Το λέει η νομοθεσία. Ναι. Ξανανοίγει η πόρτα εφόσον τελειώσει αυτή η διαδικασία και υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις που μπορεί κάποιες από αυτές να είναι και δικαιολογημένες, με βάση την διαδικασία που έχει ορίσει το σχολείο και η διεύθυνση του σχολείου, για να γίνεται όλα όπως πρέπει και με πάνω απ' όλα την ασφάλεια των μαθητών. Ωραία. Ο ένας από τους δύο γονείς θέλει να μπει μέσα, να μας πείτε το παιδί του, για πείτε μας. Ήθελε να μπει, ο ένας γονέας λοιπόν ήθελε να ανοίξει εκείνη την ώρα την πόρτα, κάτι που δεν προβλεπόταν με βάση την νομοθεσία και τη λειτουργία των σχολείων. Ναι. Ο δεύτερος γονέας τον ενημέρωσε ότι σωστά η διεύθυνση του σχολείου και έτσι προβλέπεται τη λειτουργία του σχολείου και επιτέθηκε απέναντί του. Είναι κάτι που έγινε μεταξύ δύο γονέων. Τι ακριβώς είναι, δηλαδή, μπουνιές, κολλά, υπήρχε σωματική βία του ενός γονέα προς τον άλλο. Και σε βαθμό που ο δεύτερος γονέας δυστυχώς βρίσκεται στο νοσοκομείο από ό,τι γνωρίζουμε. Με σοβαρά τραύματα. Πολλαπλά χτυπήματα γνωρίζουμε, που σημαίνει ότι υπήρξε έντονη σωματική βία απέναντι σε αυτόν τον γονέα. Και το έβλεπαν αυτά τα παιδιά. Ήταν μπροστά σε κοινή θέα προφανώς και παιδιών και γονέων. Εμείς έχουμε, η ουσία είναι η εξής. Έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές ως εκπαιδευτική κοινότητα ότι δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει όσον αφορά την λειτουργία και τις διαδικασίες που ορίζονται με βάση την νομοθεσία στη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Η λειτουργία των σχολείων ορίζεται με βάση την νομοθεσία και πάνω απ' όλα το εκπαιδευτικό προσωπικό και η διεύθυνση του σχολείου, ειδικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με θέματα ασφάλειας μαθητών, προσέλευσης και αποχώρησης μαθητών, είμαστε πάντοτε με βάση την νομοθεσία και με βάση την ασφάλεια των μαθητών. Άρα σε αυτό προφανώς εμείς δεν κάνουμε πίσω. Από την άλλη πλευρά, πρέπει λοιπόν όσοι κάνουν τέτοιου είδους ενέργειες, κάνουν κακό στα ίδια τους τα παιδιά, αναστατώνουν τη λειτουργία μιας σχολικής μονάδας και το εκπαιδευτικό και το παιδαγωγικό έργο. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν και η Δασκαλική Ομοσπονδία και εμείς έχουμε ζητήσει σε μεγάλο βαθμό από το Υπουργείο Παιδείας ότι θα πρέπει να δώσει λύσεις σε θεσμικού τέτοιου είδους ζητήματα. Παραδείγματος χάρη, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε στη συνάντηση που είχε γίνει με τη ΔΟΕ ότι θα θεσμοθετήσει κάποια στιγμή, και πρέπει να το δούμε αυτό το περιεχόμενό του, έναν σύμβουλο, ένα συμπαραστάτη θεσμικού χαρακτήρα της λειτουργίας των σχολείων, κάτι που πρέπει να υπάρξει, πρέπει να υπάρξουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις, γιατί πολλά προβλήματα που δημιουργούνται από τέτοιου είδους συμπεριφορές όπως αυτό, δημιουργούν πολλαπλά ζητήματα και επηρεάζουν προφανώς πάνω απ' όλα τα ίδια τα παιδιά που δεν θέλουμε προφανώς να έχουμε τέτοιο είδους γεγονότα. Αυτό το συμπαραστάτη θα κάνει τι ακριβώς, να είναι στην πόρτα. Όχι, συμπαραστάτη εννοούμε θεσμικό, σε ένα θεσμικό πλαίσιο, με την έννοια ότι όταν δημιουργούνται τέτοιου είδους ζητήματα να παρεμβαίνει, να υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο σαφές, το οποίο και να ορίζει και ποινές όταν κάποιος με βάση τη συμπεριφορά του ή με βάση τη στάση του παρεμβαίνει σε ζητήματα που έχουν να κάνουν είτε με την ασφάλεια είτε με την ομαλή λειτουργία των σχολείων. Άρα, επειδή λοιπόν εκεί υπάρχει ένα κενό, θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να το δει, γιατί οι γεγονότα, όπως και εσείς καλά γνωρίζετε ως δημοσιογράφοι, έχουν αυξηθεί, έχει αυξηθεί παρεμβατικότητα, αλλά και ζητήματα και επιθέσεις που έχουν γίνει είτε μεταξύ γονέων είτε μεταξύ ενός γονέα και ενός εκπαιδευτικού.